Las Vegas, η πιο δημοφιλής και μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Νεβάδα των ΗΠΑ, γνωστή ως η πρωτεύουσα της διασκέδασης του κόσμου. Διαθέτει τα μεγαλύτερα καζίνο ξενοδοχεία σε μια ατμόσφαιρα που σε παραπέμπει σε ένα κόσμο φανταστικό, σουρεαλιστικό, με χρώματα, έντονες επιγραφές, μουσικές παπεντούν αντοχές, ξενύχτη και φυσικά καλύτη. Εντάξει, νομίζω μπορεί να συνειδητοποιήσετε και μέσα από την εικόνα το πώς και το γιατί.
ξαφνικά ξημερώνει και βρίσκεται στη Βενετία. Έτσι, από το Las Vegas, μέσα σε λίγα μέτρα διαδρομής, ξαφνικά να βρεθεί στη Βενετία. Τι θα σκεφτούν άλλο αυτοί οι Αμερικάνοι. Που βλέπετε είναι δολάρια και νομίσματα. Κάνουν ευχές και εδώ. Γιατί όχι. Όλα φτιαγμένα με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια, έτοιμα να προσελκύσουν τουρίστες λάτρεις της θεάς τύχης. Καθόλου τυχαία, χαρακτηρίζει τόσο η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι οπωσδήποτε το πιο φωτεινό σημείο του πλανήτη. Πολλά αξιοθέατα και περιπετειώδη δραστηριότητες σας περιμένουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Παρ' όλα αυτά, οι επισκέπτες έχουν ως προτεραιότητα τα αμέτρητα καζίνο που έχουν ονόματα και θέματα που παραπέμπουν στο μυστήριο και τους εξωτικούς προορισμούς. Εκεί θα μετρήσετε το χρόνο με τις περιστροφές της ρουλέτας, ενώ θα ζήσετε την έννοια του σλόγκαν τους που χρησιμοποιείται περίπου τα τελευταία 20 χρόνια. Ό,τι συμβαίνει στο Vegas, μένει στο Vegas. Ένας μικρός χαμός, όπως τις ταινίες που περπατάνε, δεν πίσω όπου, δεν πίσω. Θα ήταν αληθινό, αυτοί πόσο κόσμο μπορεί να χωρέσει να μπει στον δρόμο. Απίστευτο. Έτσι ένα μικρό tips για να γνωρίζετε για μικρά σαντουιτσάκια, ρίζες, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτείτε. Οπ, να κοιτάμε. Ναι, μια μικρή διακοπή. Μπορείτε να πάρετε από το Walgreens, το Target και το CVS, είναι φαρμακεία τα οποία είναι φαρμακεία mini market ουσιαστικά, οπότε είναι καλό να γνωρίζετε ότι μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε και επειδή υπάρχει ανταγωνισμός εδώ στην Αμερική, υπάρχουν και τα ανάλογες εκπτώσεις σε ανταγωνιστικές τιμές ανάμεσα στα ίδια που πολλές φορές το ένα είναι δίπλα από το άλλο. Υπάρχει γραμμή για κάποιο λόγο, περιμένει να βγάλει φωτογραφίες για να είναι μόνο, αλλά νομίζω υπάρχει τρόπος να βγάλεις και μπορεί να περιμένει γραμμή, οπότε νομίζω δεν χρειάζεται από εκεί. Υπάρχει φωτογραφία. Βρίσκεται στην Αίγυπτο, στις σφήγες, στις πυραμίδες, γυάλινες. Πραγματικά θαυμάζω τη φαντασία των Αμερικανών που σκέφτηκαν το κόστος του ξενοδοχείου.
μπορούσε να κλείσει το ταξίδι μας χωρίς να είμαστε μπροστά σε μια φωτεινή πινακίδα. Το Las Vegas είναι μια πόλη που πέρα από τα καζίνο, τα τυχερά παιχνίδια, τις ρουλέτες, έχει και μια άλλη όψη. Έχει μια περίεργη αρμονία, θα έλεγα, μια τρέλα, η οποία όμως δεν είναι μεταξύ της, με τους ανθρώπους, με την περιοχή, με το vibe που εκπέμπει σαν πόλη. Μπορείς να πάρεις τον παλμό της εύκολα και να ζήσεις, να δεις, να βιώσεις πολλές εμπειρίες πέρα από τις πολύ γνωστές, τις πολύ διαφημιζόμενες, παρακολουθώντας ένα show, πηγαίνοντας σε ένα μπαρ, μια βόλτα μέσα από τα ξενοδοχεία, μέσα από μια μετακίνηση από τον ένα χώρο στο άλλο, μεταξύ, η Uber. Δεν θα έλεγα πως ένιωσε σε καμιά περίπτωση ότι δεν υπήρχε ασφάλεια. Ωστόσο, είναι μια πόλη με πάρα πολύ κόσμο, πολλές φορές ακόμη και μεθυσμένο, οπότε αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της ασφάλειας που υπάρχει. Αν είσαι προσεκτικός, είσαι στα μάτια σου 14, δεν έχεις να φοβάσει τίποτα. Σχετικά φτηνά και τα ξενοδοχεία. Αφήνουμε έτσι το φως από πίσω μας να πει την τελευταία λέξη μέσα από ένα υπέροχο ταξίδι, το οποίο σίγουρα μας έμαθε πολλά και ελπίζουμε να βοηθήσει και εσάς που θέλετε να ταξιδέψετε στο Las Vegas.